ας γίνονται προσκοδομήν. Εάν της λαλή γλώσσα αναγνώριστον, ας κάμωσι τούτο ανά δύο ή το περισσότερο ανά τρεις και εκ διαδοχής. Και εις ας διερμηνεύει. Αλλά εάν δεν είναι διερμηνευτής, ας σιωπά εν τη εκκλησία, ας λαλεί δε προς εαυτόν και προς τον Θεόν. Προφήτε δε, ας λαλώσει δύο ή τρεις και άλλοι ας διακρίνωση. Εάν δε έλθει αποκάλυψη άλλων καθήμενων, ο πρώτος ας σιωπά. Διότι δύναστε ο εις μετά τον άλλον να προφητεύεται πάντες, δια να μανθάνωσι πάντες και πάντες να παρηγορούνται. Και τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτας, διότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίες αλλά ειρήνης. Καθώς εν πάσες τες εκκλησίες των Αγίων, οι γυναίκες σας ασιωπώσει εν τις εκκλησίες, διότι δεν είσαι και χωρημένος σε αυτάς να λαλώσουν, αλλά να υποτάσσονται, καθώς και ο νόμος λέγει. Αλλά εάν θέλω να μάθω σε τι ασερωτώσει εν το οίκο τους άνδρας αυτών, διότι εσχρόνι είναι εις γυναίκας να λαλώσει εν εκκλησία. Μήπως από εσάς εξήλθεν ο λόγος του Θεού ή εις εσάς μόνους κατήτησεν. Εάν της νομίζει ότι είναι προφήτης ή πνευματικός, σας μάθει εκείνα τα οποία γράφω προς εσάς ότι είναι εντολέ Κυρίου, αλλά αν σε αγνοεί, ας αγνοεί. Ώστε αδελφοί, ζητείτε με τα ζήλου του προφητεύειν και το λαλή γλώσσα μην εμποδίζετε, πάντα γίνονται ευσχημόνος και κατατάξει. Την επιστολή αυτή ο αδελφός μας ο Παύλος τη γράφει στην εκκλησία των Κορινθίων, για την οποία ο ίδιος ομολογεί στο πρώτο κεφάλαιο, στη σελίδα 1007, ότι κατά πάντα επλουτίστητε εσείς δια του Ιησού Χριστού, κατά πάντα λόγων και κατά πάντα πάσα γνώσιν, καθώς η μαρτυρία του Ιησού Χριστού εστηρίχθη μεταξύ σας, ώστε δε μένετε ο πίσω Ιησού δεν χάρισμα, προσμένοντες την αποκάλυψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία λοιπόν των Κορινθίων είναι μια εκκλησία που δεν μένει πίσω σε κανένα χάρισμα. Δηλαδή έχει άφθονα χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Και μπορεί κάποιος αδελφός να έχει πολλά χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Και έντονα να αποκαλύπτονται τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή του, ακόμη και στην οικογένειά του, όπως ο Φίλιππος είχε τέσσερις θυγατέρες παρθένους προφητεύουσες, ακόμη και στην εκκλησία. Όμως προσέξτε αδελφοί αγαπητοί πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Το θέμα ότι βρήκες χάρη από το Θεό και ο Θεός έκαμε και δια Πνεύματος Αγίου χάρη και έδωσε εις εσένα ή στην εκκλησία που είσαι ή στην οικογένειά σου πολλά χαρίσματα, αυτό δεν σε συνιστά ενώπιον του Θεού. Δεν σου δίνει καμία εξουσία μεγαλύτερη. Δεν σε κάνει να διακρίνεσαι και να φαίνεσαι. Μάλιστα δε, εάν τα χαρίσματα αυτά δεν τα εργάζεσαι έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ακριβώς και μάλιστα όπως ακόμη λέει ο Λόγος του Θεού, ευσχημόνος και κατά τάξη, μπορεί τα χαρίσματα να προκαλέσουν και σκάνδαλο μέσα στην Εκκλησία. Και αντί να οικοδομούν τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, να γκρεμίζουν. Και αντί να οικοδομήσεις και εσύ από τα χαρίσματα των άλλων ανθρώπων, να γκρεμίζεσαι. Και να γίνει ένας σκανδαλισμός. Αυτό το έχω δει πολλές φορές. Ιδίως με ανθρώπους, και από εκεί θα ξεκινήσω, που μόλις βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο. Βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, τους δίνει ο Θεός χάρισμα προφητικό, δεν έχουν καμία εμπειρία και αρχίζουν και προφητεύουν. Προφητεύουν και όταν προφητεύεις, τελικά δεν μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, μιλάει η καρδιά του ανθρώπου. Και έχει και συνέχεια το πράγμα. Αρχίζει και μπερδεύεται πια ο άνθρωπος. Γιατί κάνει μια προφητεία και δεν του βγαίνει. Λέει αυτό θα γίνει και γίνεται άλλο. Έτσι να κάνεις και θα κάνω αυτό και γίνεται αλλιώς. Και σκανδαλίζει ο άνθρωπος με τον ίδιο τον εαυτό του. Και λέει τώρα μιλάει ο Θεός ή δεν μιλάει ο Θεός. Πω τι έπαθα. Και αν μεν έχει και εγωισμό, επιμένει στην υποτιθέμενη προφητεία του και αρχίζει και δημιουργεί πρόβλημα και στην εκκλησία και στον εαυτό του και στην οικογένειά του και σε όλους. Εάν δεν είναι ταπεινός, τότε σκανδαλίζεται ακόμη περισσότερο, γιατί λέει τότε δεν μιλάει ο Θεός, τότε δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και φτάνει σε σημείο, αδελφοί αγαπητοί, μέχρι και ασθένειας. Μπερδεύεται ο άνθρωπος, γιατί δεν ακολουθεί ακριβώς το θέλημα του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ξεφεύγει, προσπερνάει από τα όρια που θέτει ο Θεός στα πνευματικά χαρίσματα. Και έχω δει εγώ ανθρώπους μέσα στα λίγα χρόνια που έχω μέσα στην Εκκλησία να έχουν σκανδαλιστεί τόσο πολύ που να μην διορθώνονται.
και να έχουν μπερδευτεί τόσο πολύ που να μην καταλαβαίνουν την αιτία των πραγμάτων. Και πρέπει από την αρχή να ξεκινήσεις τώρα και να τους πεις πώς πρέπει να σταματήσουν και να ξαναρχίσουν και τα πράγματα μπερδεύονται πάρα πολύ. Και αν μάλιστα τύχει και η οικογένεια να είναι άπιστη, τότε τον βγάζουν και τρελό τον άνθρωπο. Και τον πείθουν κιόλας και μερικές φορές. Γι' αυτό με τα χαρίσματα, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι καλό ούτε να παίζουμε, ούτε να γινόμαστε έτσι ζηλωτές που να λέμε κάθε φορά ότι με εμάς μόνο μιλάει ο Θεός. Όχι, αδερφοί, δεν είναι έτσι. Θεός έχει, είναι Θεός τάξεως και φέρνει οικοδομή μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό οι προφήτες ή θα οικοδομούν ή θα γκρεμίζουν. Γίνεται αυτό πολύ συχνά. Και το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι ο προφήτης δεν κάνει κήρυγμα. Ή η προφητεύουσα ή ο προφητεύω, δεν κάνει κήρυγμα. Δεν αρχίζει και τελειώνει μετά από μισή ώρα. Αυτό δεν είναι προφητεία, αυτό είναι καρδιακό νόσημα, λέω εγώ πνευματικός. Καρδιακό νόσημα. Ο προφήτης λέει, φέρνει το μήνυμα το οποίο κρατάει μισό λεπτό, ένα λεπτό και τέλειωσε. Εάν βέβαια μιλήσει και σε άλλον άνθρωπο, πάλι μισό λεπτό και ένα λεπτό και μετά τέλειωσε. Ο Θεός δεν είναι πολυλογάς. Μάλιστα, μας προτρέπει να αποφεύγουμε και την πολυλογία, λέγοντας εν την πολυλογία δεν λείπει αμαρτία. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό πράγμα που ο προφήτης πρέπει να εξετάζει τον εαυτό του, γιατί ο σκοπός του προφήτη και της προφητεύουσας, πάντα όταν λέω προφήτη εννοώ και τους δυο, του προφητεύοντος και της προφητεύουσας, είναι η οικοδομή της Εκκλησίας. Και βεβαίως με το Πνεύμα του Άγιο οικοδομείται. Οι αληθινές προφητείες φέρνουν μεγάλη ευλογία. Αλλά και οι ψεύτικες προφητείες φέρνουν κρέμισμα. Θα μου πεις, υπάρχουν ψεύτικες προφητείες, βέβαια. Και θα εξετάσουμε σήμερα πώς μπορεί μια προφητεία να είναι ψεύτικη. Πρώτα-πρώτα, όταν ο άνθρωπος δεν έχει κάνει την κατάλληλη προεργασία. Μπορώ εγώ να έχω τσακωθεί με τη γυναίκα μου και να έρχομαι να προφητεύω εδώ? Η καρδιά μου είναι χαλασμένη. Όταν πηγαίνουμε στο ταμείο μας να προσευχηθούμε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να καθαριστούμε, να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό. Πρώτον. Δεύτερον, να συγχωρέσουμε αν έχουμε οτιδήποτε με οποιοδήποτε άνθρωπο. Και τρίτον, να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο για να φύγουν όλα αυτά τα οποία εμποδίζουν τον Θεό να εργαστεί μέσα στην καρδιά μας. Ακόμη περισσότερη προεργασία πρέπει να συμβαίνει στον προφήτη. Γιατί αν εγώ προσευχηθώ και κάνω κάποιο λάθος, τον εαυτό μου θα κοροϊδέψω και δεν θα πάρω και την ευλογία του Θεού και θα το καταλάβω. Αλλά μέσα στην Εκκλησία να κάνω ζημιά είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, η καρδιά μας να είναι καθαρή. Καθαρή από αμαρτία, καθαρή από πίκρα, καθαρή με μακροθυμία, από συγχωρητικότητα. Να τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, τα έχουμε βρει με το Θεό. Να μην υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο το οποίο ο Θεός έχει δώσει χάρισμα χωρίσμα με κανέναν άνθρωπο, με κανέναν αδερφό και με κανέναν ξένο. Χρειάζεται απόλυτη προετοιμασία και θα τολμούσα να πω και αγιασμό και καθαρότητα. Και αφού ο άνθρωπος αυτός ετοιμαστεί, τότε, και υπάρχουν δύο ειδών προφητείες, μία που είναι αποκάλυψης και άλλη που είναι προφητικός λόγος. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έρθει δύναμη του Θεού στον προφήτη, να αρχίσει να προφητεύει και να μην ξέρει τι θα πει μετά. Μένα αυτή η προφητεία μου αρέσει, αλλά γίνεται και κατά την αναλογία της πίστεως. Εγώ έτσι έχω προσευχηθεί για μένα. Κύριε, δεν θέλω να προφητεύω αυτά που ξέρω. Εγώ θέλω να προφητεύω αυτά που δεν ξέρω. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι ασφαλές, αλλά είναι και επικίνδυνο. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να πει πράγματα και ξέρετε τι μπορεί να συμβεί, να λέει ανοησίες, δηλαδή να μην έχουν συντακτικό, να μην έχουν νόημα. Να βάζει λέξεις τη μία πίσω από την άλλη χωρίς να έχει νόημα. Και αν λέει τώρα η αδερφή, τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Θα κάνουμε λάθη οι προφητεύοντες? Βέβαια, λάθη θα κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Αλλά μην κάνουμε μόνο λάθη. Καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και να τα διορθώνουμε, να επιστρέφουμε. Έπειτα ο προφητεύων και η προφητεύουσα, δεν λέω για τη διακονία του προφήτη τώρα. Προφητεύων και η προφητεύουσα έχει προφητείες που φέρνουν οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά. Αυτό είναι στον προφητεύοντα, να οικοδομήσει την Εκκλησία, να προτρέψει και να παρηγορήσει. Γιατί υπάρχουν και προφητείες που είναι πολύ δύσκολες και βαριές, ιδίως όταν είναι προσωπικές, ονομαστικές.
Και μπορεί να κάνεις πολύ μεγάλη ζημιά αν δεν είναι σίγουρο ότι είναι ο Θεός που μιλάει. Θα μου πεις και πώς θα είμαι σίγουρος. Με την πείρα. Πάντως το κύριο χαρακτηριστικό για έναν που φαίνεται ότι δεν είναι πραγματική η προφητεία και έχει πλανηθεί, είναι να γυρίζει από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προφητεύει. Γιατί το έχω δει και αυτό. Πάω σε ένα σπίτι, προφητεύω. Πάω σε άλλο σπίτι, προφητεύω. Βρίσκομαι στο αυτοκίνητό μου, προφητεύω. Βρίσκομαι στον δρόμο, προφητεύω. Κάτσετε. Δεν είναι το πνεύμα που θέλει, συγχώρεσέ με Θεέ μου. Δεν είναι στο χέρι μας. Ούτε στην καρδιά μας. Είναι στο χέρι του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της προφητείας, γιατί λες, ούτ λέει ο άνθρωπος, ούτ και ακούει ο άλλος άνθρωπος, ούτ το λέγει Κύριος ο Θεός. Ξέρεις να πει ούτ το λέει Κύριος ο Θεός και να μιλάω εγώ. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό το πράγμα. Να λέω ούτ το λέει Κύριος ο Θεός, αδερφέ, τάδε, και μην το λέει ο Κύριος, μην το λέω εγώ. Γι' αυτό ο προφήτης έχει φόβο Θεού. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό της λανθασμένης πορείας είναι η πολυλογία. Η πολυλογία είναι πολύ μεγάλο λάθος. Εκεί κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να συμβεί μια φορά, μπορεί να συμβεί δύο φορές, αλλά δεν μπορεί να συμβεί κάθε φορά. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, αδερφοί αγαπητοί, είναι όταν λες αυτά τα οποία ξέρεις. Ξέρεις ότι εγώ έχω τσακωθεί με τη γυναίκα μου, λέω παραδείγματος χάρη, δεν τσακωνόμαστε τώρα έτσι, καθόλου. Ξέρεις ότι εγώ τσακώθηκα με τη γυναίκα μου, το λέγει Κύριος ο Θεός, μετανοήστε και μην τσακωνόσαστε. Αυτό τώρα είναι παιχνιδάκια, έτσι, αστιάκια είναι αυτά. Δεν γίνονται μέσα στην εκκλησία αυτά. Δεν γίνονται μέσα στην εκκλησία αυτά. Βρεις τον πελά σου. Γιατί δεν μπορείς να παίρνεις στο στόμα σου, λέει ο λόγος του Θεού, μη λάβεις το όνομα του Κυρίου του Θεού σε επιματέω. Δεν μπορείς εσύ να παίρνεις στο στόμα σου το όνομα του Κυρίου και μάλιστα δια Πνεύματος Αγίου επιματέω. Ή έχω δει ανθρώπους. Δεν λέω ότι έχω πάθει, έχω πάθει κι εγώ, έχω κάνει λάθη, αλλά έχω δει ανθρώπους που κόβουν κεφάλια με την προφητεία. Μετανόησε γιατί θα πας στην κόλαση. Κάτσε βρε. Κάτσε βρε που θα πάει στην κόλαση ο άνθρωπος. Το στείλαμε κιόλας αδιάβαστο. Κάτσε να το διαβάσουμε και λίγο. Το στείλαμε. Ή άλλες αυστηρές. Θεός δεν είναι αυστηρός, αδερφοί. Αληθινός είναι. Αλλά επειδή έχω θυμό, εγώ προφητεύω θυμώντα. Με θυμό. Δεν είναι προφητεία αυτή. Είναι συνέστημα. Ή να προφητεύω από πολύ αγάπη. Αγαπάω πάρα πολύ τον αδελφό μου. Έχω ένα παράδειγμα σε αυτό που το έχω πει πολλές φορές. Ήταν μια αδελφούλα μας πάρα πολύ καλή. Που βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο και ο άντρας της δεν είχε βαφτιστεί. Ο άντρας της εξαιρετικός αδελφός. Και προφητεύει, ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός, 15 Αυγούστου θα σε βαφτίσω με Πνεύμα Άγιο. Ήταν Ιούλιος. προσευχή, έφτασε ο 15 Αυγούστου. Νηστεία, δεν σηκωθήκαν από τα γόνατα. Ξημερώνει 16 το πρωί, δεν είχε λάβει Πνεύμα Άγιο. Λέει, ψευδοπροφήτησα είμαι. Έρχεται λοιπόν. Αδερφέ, ψευδοπροφήτησα είμαι. Όχι, μα να σου κάνω μια ερώτηση. Τον αγαπά τον άντρα σου. Μου λέει πολύ. Λέω, για αυτή είναι η προφητεία σου. Από πολύ αγάπη ήθελε να βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, κόλλησε και μια ημερομηνιακή και το πες. Άρα δηλαδή, αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε την πίκρα στην καρδιά μας. Αλλά το ίδιο και την πολύ αγάπη. Πολύ προσέκτικη. Και να δοκιμάζουμε πάρα πολύ καλά τον εαυτό μας και να αποκτήσουμε την εμπειρία αυτή. Αυτά προσέξτε, δεν τα λέει ο Παύλος στους Κορινθίους και ο Λόγος του Θεού σε εμάς και εγώ τολμώ να πω μέσα στην εκκλησία αυτή για να σταματήσουν τα χαρίσματα. Αντιθέτως θα λέμε για να αυξηθούν τα χαρίσματα και να σταματήσουν τα λάθη. Τα λάθη δεν τα χρειαζόμαστε στην Εκκλησία, δεν τα θέλουμε. Δεν θα συμβούνε. Και ιδίως όταν είναι καινούριος ο αδερφός, εκεί μακροθυμούμε, πάω, γελάω, παίζω μαζί και λέω εντάξει, αλλά ησύχασε λιγάκι. Αλλά γίνονται τα λάθη. Η προφητεία λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό χάρισμα μέσα στην Εκκλησία, καθώς και η διερμηνία. Πάρα πολύ σοβαρό χάρισμα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Χωρίς το προφητικό χάρισμα, μία Εκκλησία δεν μπορεί να σταθεί. Δεν γίνεται να σταθεί χωρίς να έχει την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και επίσης θα σας πω και κάτι άλλο. Και άνθρωποι στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία που δεν είχαν προφητικό χάρισμα, ο Θεός τους μιλούσε. Ο Παύλος δεν λέει ότι ήταν προφήτης.
διδάσκαλος, κήρυκας, ευαγγελιστής και Απόστολος των Εθνών. Αλλά ο Θεός του μίλαγε. Πήγαινε, σταμάτα, το έστελνε άγγελο. Μπορείς χωρίς την οδηγία του Θεού να περπατήσεις. Δεν μπορεί η Εκκλησία χωρίς την οδηγία του Θεού να περπατήσει. Πρέπει να έχει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό τι λέει? Θέλω πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον το να προφητεύετε. Πρέπει να ζητάς να σου μιλάει ο Θεός. Να το εξητήσεις όλοι μας, αδερφοί. Με όλη μας την καρδιά. Με όλη μας την καρδιά. Θυμάμαι και δεν θα το ξεχάσω. Ήταν η πιο ωραία προσευχή που έκανα χωρίς να το καταλάβω. Όταν ήμουν στην αρχή της πίστης μου, ποτέ δεν είχα ζητήσει να γίνω πρεσβύτερος, διάκονος, εργάτης. Εμένα μου άρεσε να ακούω το λόγο του Θεού και αναπαυόμουν. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι πρέπει να ζητήσω κάτι από το Θεό, του είπα: Κύριε, θέλω να ακούω τη φωνή σου και να ακούς τη φωνή μου. Ήταν το μόνο που είχα ζηλέψει. Να μπορώ να συνομιλώ με το Θεό, όπως λέει το βράδυ, όταν κοιμάσαι, θα σε φυλάω. Όταν περπατάς, θα σε οδηγώ. Και όταν ξυπνάς, θα συνομιλώ μαζί σου. Αδερφοί, να το ζητήσετε αυτό. Και να το πω πιο σωστά, να το ζητήσουμε. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά μην θεωρήσεις ότι διαφέρεις μετά. Γιατί θα το χάσεις όλα. Δεν με σε συνιστά αυτό. Εκείνο που σε συνιστά είναι η ταπείνωση και η σοφία. Τα πάντα να γίνονται προς οικοδομή. Για την οικοδομή της Εκκλησίας. Τίποτα περισσότερο, ούτε τίποτα λιγότερο. Τώρα από την άλλη μεριά οι ακούοντες. Λέει, δύο ιατροί σας προφητεύουν και οι άλλοι ας διακρίνουν. Πρέπει να διακρίνουμε, γιατί όλα μέσα στο Λόγο του Θεού είναι αυτό το ναι και αυτό το αμήν, εκτός από την προφητεία και τη διερμηνία. Προφητεία και διερμηνία χρειάζεται διάκριση. Και τι διακρίνουμε από έναν προφητικό λόγο? Πρώτον, εάν είναι μέσα ή έξω από το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να λαλήσει εκτός Ευαγγελίου. Εκεί είναι τελείως η καρδιά του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, όταν ακούσει κάποιον να λέει εκτός Ευαγγελίου, εκεί τα πράγματα χαλάνε. Εκεί πρέπει να πας και να του πεις: Πρόσεξε αδερφέ, πρόσεξε αδερφή, εδώ αυτά που λες δεν είναι μες στο Ευαγγέλιο και είναι πολύ επικίνδυνο, μην πας και σε ψευδοδιδασκαλία και σε ψευδοπροφητεία. Το δεύτερο, να διερευνούμε εάν αυτός είναι θυμωμένος όταν τα λέει ή αγαπάει πάρα πολύ. Μήπως η προφητεία είναι συναισθηματική. Εκείνο όμως που μας απαγορεύει ο Λόγος του Θεού είναι να εξουθενούμε προφητεία. Και εδώ έχω πάθει πολλές φορές λάθη, ζημιές. Μια φορά θυμάμαι, ήταν ένας αδερφός, ο οποίος όταν προφήτευε δεν είχε ευσχημοσύνη και τάξη. Αλλά ήταν καινούριος ο καημένος. Μια μέρα λοιπόν σηκώνομαι εγώ από εκεί, λέω τώρα θα το σταματήσω. Προφήτευε, έβγαζε μία από τις μύτη, από τα αυτιά, παντού έβγαζε, γινόταν ένα άσχημο θέαμα. Και σηκώνομαι λοιπόν, πάω προς αυτόν. Μπροστά μου ήταν γονατιστός ο Στάθης. Λέω πάνω το σταματήσω. Γυρίζει ο Στάθης και μου λέει: Γιατί είπε τίποτα αντιγραφικό? Όταν μου το είπε, σταμάτησα. Σταμάτησα και γύρισα πίσω, δεν έκανα τίποτα. Του λέω: Όχι. Και σε λίγο, αδερφή αγαπητή, αυτόν τον άνθρωπο το χρησιμοποίησε ο Θεός με θαυμαστές προφητείες. Ιδιαίτερα ήταν εκείνη η εποχή που επρόκειτο να πάρουμε απόφαση να αγοράσουμε το οικόπεδο και να οικοδομήσουμε την Εκκλησία. Με θαυμαστές, και εγώ το σταμάτησα. Δηλαδή, όχι ψέματα, δεν το σταμάτησα. Πήγα να το σταματήσω. Αλλά ο Θεός με φύλαξε με τον αδερφό μου το Στάθη. Μια άλλη φορά, μια άλλη αδερφή. Είπα, έκανε προφητείες και λέω, πάτε σταματήσω. Αλλά δεν σηκώθηκα. Και εκεί προσευχόμουν, μου μιλάει ο Θεός και μου λέει πέντε λέξεις. Το τέσσερις ή έξι δεν έχει σημασία, συγκεκριμένες. Πρώτα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι λέξεις. Έτσι θυμάμαι, αλλά συγκεκριμένες. Και εκείνη τη στιγμή σηκώνεται η αδερφή αυτή και επαναλαμβάνει ακριβώς τις ίδιες λέξεις με την ίδια σειρά. Όπου δεν είναι ο Θεός τώρα. Δεν μας δίνει κανένα δικαίωμα λοιπόν ο Θεός να εξουθενούμε προφητείες. Μας δίνει όμως εξουσία να διακρίνουμε τις προφητείες. Έπειτα, ένα τρίτο χαρακτηριστικό, το επόμενο χαρακτηριστικό, να μην λέω αριθμούς γιατί θα τα μπερδέψω, είναι η χαρά και η ειρήνη μες στην Εκκλησία. Όταν μια προφητεία είναι από το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται ειρήνη στην καρδιά των αδερφών. Γιατί όλοι έχουμε Πνεύμα Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο αναπαύεται. Αν τώρα μια προφητεία φέρει ταραχή, εκεί υπάρχουν ερωτηματικά.
Μπορεί να προφητεύει κάποιος και να φέρνει ταραχή. Με την προφητεία λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, η Εκκλησία, είπαμε, οικοδομείται, σκανδαλίζεται. Με την προφητεία ευλογείται, αλλά με την προφητεία παγώνει κιόλας. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είναι οι προφητεύοντες και οι προφητεύουσες, αλλά και οι έχοντες διακονία προφήτου. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Και θέλω να επαναλάβω το βασικό χαρακτηριστικό, σε αγιασμό, αδελφοί. Όχι κατά τη λογική σου, αλλά κατά τη μετάνοιά σου. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει ουδέν, πλην όμως ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Μην πεις εγώ τώρα είμαι καθαρός, εγώ σου με σε βεβαιώνω δια του λόγου του Κυρίου ότι δεν είσαι. Ενώ με βεβαιώνεις εσύ δια του λόγου του Κυρίου ότι είσαι, αν πρώτον μετανοήσεις, συγχωρήσεις και συγχωρεθείς από το Θεό. Και τακτοποιηθείς, τότε είσαι. Αλλά όχι με τη φαντασία μου είμαι, γιατί δεν έκανα τίποτα. Μωρέ, έκανες και δεν κατάλαβες. Μωρέ, έκανες και κατάλαβες. Πάντες ήμαρτων, μικρά δύναμη έχουμε για να αντισταθούμε στις επιθέσεις του εχθρού, στις παγίδες του εχθρού, αλλά και στην καρδιά μας και στον κόσμο. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση, και επιμένω σε αυτό, σε δύο πράγματα θέλω να επιμένω σήμερα. Στο πρώτο είναι ο αγιασμός του προφητεύοντος και του προφήτου, τα λίγα λόγια, το μήνυμα από τον ουρανό, και το δεύτερο είναι να μην εξουθενήσουμε ποτέ προφητεία. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα βγει και θα πούμε ο Κύριος μίλησε. Εάν δεν βγει, έπειτα μην βιαζόμαστε. Μίλησε και μου μίλησε ο Θεός και δεν έγινε. Κάτσε βρε αδερφέ, τι θα πει δεν έγινε. Το έχω δει και αυτό. Μου μίλησε ο Θεός και σκανδαλίστηκα γιατί αυτό που μου είπε δεν έγινε. Και έχουν περάσει δύο μέρες. Περίμενε λίγες μέρες. Περίμενε λίγο να δεις ο Θεός τι θα κάνει. Όταν προφητεύει ο Θεός, δεν προφητεύει για την επόμενη μέρα. Μπορεί να περάσει και μια μέρα και ένας μήνας και δέκα μήνες και ένας χρόνος. Αλλά θα το κάνει. Πρέπει να έχεις υπομονή και να προσεύχεσαι και να διακρίνεις κιόλας. Η προφητεία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στην Εκκλησία, τόσο ώστε να καθιστά την Εκκλησία ολόκληρη, τους πρεσβυτέρους, τον ποιμένα, αλλά και τους χαρισματούχους, να τους καθιστά πολύ προσεκτικούς και με μεγάλο φόβο να εργάζονται το χαρισμά τους. Όχι δηλαδή να πάψουν να το εργάζονται, αντιθέτως να το εργάζονται πολύ περισσότερο, αλλά με πολύ μεγάλη προσοχή. Με πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα όμως θα επανέλθουμε λίγο στις γλώσσες. Γιατί εδώ στο εδάφιο 21 υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στη διδασκαλία. Λέει η Γραφή. «Εν το νόμο είναι γεγραμμένο ότι δια ετερογλώσσων και δια ξένων χιλέων θέλω λαλήσει προς τον λαό τούτον και ούτε ούτω θέλουσι με εισακούσει. Ώστε εγλώσσε είναι διασημείων ηχή προς τους πιστεύοντας αλλά προς τους απίστους. Η προφητεία όμως είναι ουχή προς τους απίστους αλλά προς τους πιστεύοντας». Άρα λοιπόν λέει ότι οι γλώσσες είναι σημείων προς τους απίστους, ενώ η προφητεία είναι προς τους πιστεύοντας. Παρακάτω όμως λέει αντίθετα. «Εάν λοιπόν συνέλθει όλη η Εκκλησία επί το αυτό και λαλώσει πάντας γλώσσας αγνωρίσου εις έλθει σε δέα ιδιώτε ή άπιστοι δε θέλουν σιπεί ότι είστε μενόμενοι αν σας ακούν να μιλάτε γλώσσες». Άρα πώς είναι για τους απίστους. Είναι δύο αντίθετα πράγματα. «Αλλά αν πάντες προφητεύουσι εις έλθει δε της άπιστος ή ιδιώτης ελέγχεται υπό πάντων και κρίνεται υπό πάντων». Στην αρχή λέει λοιπόν ότι οι γλώσσες είναι σημείο για τους απίστους και η προφητεία για τους πιστεύοντας, και στη συνέχεια στο επόμενο ακριβώς εδάφιο λέει ότι αν εισέλθει κάποιος άπιστος ή ιδιώτης και ακούσει γλώσσες θα πει ότι είναι τρελή αυτή, αν όμως μιλήσει δια Πνεύματος Αγίου θα πει ο Θεός την ανάμεσά τους. Εδώ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε γιατί είναι δύο τελείως διαφορετικές έννοιες. Υπάρχει οι πιστεύοντες και οι άπιστοι για τους οποίους σημείο είναι οι γλώσσες, αλλά οι πιστεύοντες που το αντίθετο είναι οι μη πιστεύοντες. Και μάλιστα το εξηγεί πάρα πολύ καλά. «Διετερογλώσσων και διαξένων χιλέων θέλω λαλήσει προς το λαό τούτον». Οι γλώσσες λοιπόν είναι σημείων για το λαό τούτο που δεν πιστεύουν. Όχι ότι είναι άπιστοι στον κόσμο. Είναι το αντίθετο του πιστεύοντες, είναι οι μη πιστεύοντες.
Το αντίθετο όμως τώρα του ιδιώτη και του απίστου είναι ο πιστός μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν οι γλώσσες είναι για τους μη πιστεύοντας, ενώ η προφητεία είναι για τους πιστεύοντας. Αυτοί που πιστεύουν στα χαρίσματα δηλαδή, στο Λόγο του Θεού στα χαρίσματα, ενδιαφέρονται για την προφητεία. Θέλω να ακούσω το Λόγο του Θεού, θέλω, άρα για τους πιστεύοντες, για μένα είναι, ξέρετε αδερφοί, κάθε φορά που γονατίζω στην προσευχή λέω «Θεέ μου, μίλησέ μου». Και μια φορά είπε κάποιος αδερφός, όχι να προφητεύουν και για τον ποιμένα της Εκκλησίας, για τον Κοροβέση. Λέω, αδερφέ, μη μου το κάνεις αυτό. Εγώ περιμένω αμάν και πώς να μου μιλήσει ο Θεός. Λέει, είναι καλό αυτό. Λέω, πάρα πολύ καλό είναι. Και σε σένα θα μιλήσει ο Θεός με προφητεία και σε μένα θα μιλήσει. Εγώ θέλω μέσα στην Εκκλησία να μου μιλάει ο Θεός. Να μου μιλάει με κήρυγμα, να μου μιλάει με προφητεία, να μου μιλάει με τα αδέλφια μου. Με κάθε τρόπο που μπορεί ο Θεός να μου μιλάει, εγώ θέλω να μου μιλάει ο Θεός. Δεν θέλω να μην μου μιλάει ο Θεός. Άρα οι γλώσσες είναι για αυτούς που δεν πιστεύουν. Μπαίνει κάποιος, λέει, δεν υπάρχουν τώρα χαρίσματα. Την εποχή εκείνη ήταν τα χαρίσματα. Την εποχή εκείνη, βέβαια, λέει, και οι γλώσσες την εποχή εκείνη. Και τώρα που τον ακούς να μιλάει αγγλικά και δεν ξέρει αγγλικά καθόλου. Τον ακούς και μιλάει αραβικά και δεν έχει ξανακούσει αραβικά, για ποιους είναι σημείο? Εγώ πιστεύω ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Για αυτούς που δεν πιστεύουν ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Για αυτούς είναι οι γλώσσες σημείο για να πιστέψουν, δηλαδή. Δηλαδή, είχε έρθει εδώ πέρα ένας άνθρωπος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο και βλέπω τον Γουισάμ να σηκώνεται και να έρχεται κάθε δίπλα μου, λέει, μιλάει αραβικά. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, δεν έχει σημασία τώρα το ποιος ήταν, είναι το Πνεύμα το Άγιο ήταν. Μιλάει αραβικά και καθόταν και μας εξηγούσε τι μίλαγε. Λέω, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Τόσο εγώ τώρα οικοδομήθηκα. Οικοδομήθηκα που άκουσα τον άλλον να καταλαβαίνει. Και δεν έχει γίνει μια φορά, πολλές φορές έχει γίνει αυτό. Όμως εμένα, εκείνο που με ενδιαφέρει, που πιστεύω στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, και οι γλώσσες δεν δόθηκαν τότε για να κηρύττει το Ευαγγέλιο όπως λένε. Οι γλώσσες δόθηκαν τότε γιατί ήταν το σημείο του βαφτίσματος εν Πνεύματι Αγίου και πυρή. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν γίνεται με γλώσσες, αλλά γίνεται με αποκάλυψη, με γνώση, με προφητεία και με διδαχή. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Στη γλώσσα που καταλαβαίνουμε. Όμως, αν έρθει όχι ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει, χριστιανός, μέσα από το λαό αυτό, αν μπει μέσα στην Εκκλησία, και θα σας πω και εδώ ένα παράδειγμα, ένας άνθρωπος άπιστος, δεν έχει σχέση με το Θεό, και μπαίνει μέσα στην Εκκλησία. Θυμάμαι μια φορά, ήταν ένας αδελφός που είχε μια γυναίκα που ήταν λιγάκι στρίγλα. Λιγάκι όμως, όχι πολύ. Και του λέει λοιπόν του αδελφού, θα έρθω την Κυριακή στην Εκκλησία και θα σε ντροπιάσω, θα πω τι κάνεις αυτό, τι κάνεις εκείνο, τι κάνεις τ' άλλο και κάνεις και το παράλληλο. Και ο αδελφός λέει, έλα, έλα στην Εκκλησία, προβατάκι, τόσο καλός αδελφός δεν είναι σήμερα ανάμεσά μας, γι' αυτό το λέω έτσι, προβατάκι του Θεού, να έρθεις να ακούσεις το Λόγο του Θεού. Και έρχεται λοιπόν και κάθεται μπροστά, αγριεμένη. Την έβλεπα εγώ αγριεμένη που ήταν έτσι με υπερηφάνεια, με λαζονία, και έτσι πως την κοίταζα σηκώνεται μια προφητεία. Ούτω λέει Κύριος ο Θεός σε σένα που ήλθες και είπες ότι θα μιλήσεις και θα φανερώσεις τι έκανε ο άντρας. Όλα της τα είπε. Όλα. Μόλις τέλειωσε η προφητεία, το έβαλε στα πόδια αυτή και έφυγε. Δεν ξέρω, ποιοι το θυμάστε, ήταν στην πρώτη εκκλησία, σίγουρα το θυμάστε. Δηλαδή όσοι είσαστε παλιά το θυμάστε, ήταν μια τρομακτική προφητεία. Και δεν είναι μόνο αυτή, πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Και αυτή δεν ξαναπάτησε, εκεί μέσα είναι ο Θεός. Και τώρα μετά από χρόνια έρχεται ακόμη καμιά φορά σπίτι ο αδελφός, τι κάνει η γυναίκα σου, λέει καλά είναι στην εκκλησία όμως φοβάται να έρθει. Ξέρει ότι ανάμεσά μας είναι ο Θεός. Όμως έχω δει και το άλλο. Να έρχεται ένας άνθρωπος άγνωστος, να μην το ξέρει κανείς. Ούτε να τον έχουμε ξανακούσει, ούτε να τον έχουμε ξαναδεί. Από το σταθμό και να σηκώνεται η προφητεία. Ούτε λέει Κύριος ο Θεός σε ένα Κώστα που ήρθε σήμερα. Και να του λέει, να του λέει, να του λέει. Και εγώ να λέω για ποιο Κώστα τα λέει αυτά τώρα. Βέβαια ποιος Κώστας είναι αυτός, ποιος Κώστας είναι αυτός. Περίμενα να δω, δεν έβλεπα κανένα Κώστα που να ταιριάζει η προφητεία. Όταν βγαίνω λοιπόν προς τα έξω, Κυριακή έγινε. Μου λέει, αδερφέ, εγώ είμαι ο Κώστας που είπε. Πρώτη φορά είχε έρθει. Γκούρλασα τα. Πώς σας τα λέω, δεν προσθέτω τόσο. Λέω εσείς, εγώ είμαι ο Κώστας που τα είπε.
Και βέβαια έκαμε σωτηρία ο Θεός στην οικογένειά του, αυτός ακόμη ο Κώστας πάει και έρχεται. Αλλά ξέρει ότι ο Θεός είναι εδώ. Βλέπετε λοιπόν ότι η προφητεία είναι για τους απίστους που δεν ξέρουν. Αν και είναι και για τους πιστεύοντες που ξέρουν. Το σημείο όμως οι γλώσσες είναι σημείο για αυτούς που είναι μέσα στο λαό του Θεού και δεν πιστεύουν στα χαρίσματα, αλλά δεν προσφέρουν τίποτα στους ανθρώπους, τους απίστους που δεν γνωρίζουν και τα πνευματικά και ακούνε κάποιον να λέει λόγια ακατάληπτα. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία ο Θεός δεν μας επιτρέπει να μιλάμε ξένες γλώσσες. Γιατί ο λαλών γλώσσα αναγνώρισε τον εαυτόν οικοδομεί και ο νους του μένει ακαρποφόρητος. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, σημαντικό και καλό, αλλά για τον ίδιο είναι. Για τον άλλον δεν προσφέρει τίποτα σημαντικό πράγμα. Αντιθέτως, μάλιστα τον κουράζει. Θυμάμαι, στο Αίγιο είμαστε μια εκκλησία, πολύ καινούρια. Ο πιο παλιός ήμουν εγώ 6-7 μηνών, χωρίς Πνεύμα Άγιο. Όλοι οι άλλοι 6-7 ημερών με Πνεύμα Άγιο. Καταλαβαίνετε τώρα τι γινόταν εκεί. Μια αδερφούλα άρχισε λοιπόν να μιλάει ξένες γλώσσες, μια φορά, δύο φορές, από την αρχή μέχρι το τέλος της προσευχής. Ήτανε 9 με 10 η προσευχή, ξεκίναει 9 και τελειώνει 10. Λέω, τούτο καλό είναι, δεν είναι, το διάβαζα από εδώ, είχα μπερδευτεί λίγο. Σημείο για τους πιστεύοντες, για τους απίστους. Παίρνω τηλέφωνο τους αδερφούς που έκανα αδερφό, είπε, παλαιό αδερφέ, έχουμε μια πολύ καλή αδερφή, η οποία όμως όταν αρχίζει να μιλάει ξένες γλώσσες δεν σταματάει. Την κόψεις, μου λέει αμέσως. Κάτσε αδερφέ, πώς θα της το πω. Θα πας να της το πεις και θα έχεις εξουσία και από το Θεό. Μη φοβάσαι να λες την αλήθεια. Ξέρετε, είναι κάτι αδερφοί αγαπητοί, το λέω προς εργάτες περισσότερο, και τους παλιούς και τους καινούριους και τους μέλλοντες. Ποτέ δεν θα έρθει σε αμηχανία όταν φέρεις το Λόγο του Θεού μπροστά στον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος είναι ειλικρινής. Και του το δείξεις, να το γράφει. Λέω, έτσι είναι. Πάω λοιπόν την άλλη μέρα. Ξανά η αδερφή, λέω, αδερφή, μη συνεχίζεις αυτό. Λέω, γιατί. Λέω, δεν είναι καλό. Λέω, κοίτα εδώ τι λέει. Λέει, γιατί εσύ θα μου πεις. Εσύ δεν έχεις πνευμάγιο, δεν ξέρεις. Πώς να, εσύ δεν ξέρεις, δεν μπορώ να το σταματήσω. Έλα εδώ τώρα, σε πιάσα, της λέω. Αγιά, άκου τι λέει. Τα πνεύματα των προφητών υποτάσσονται στους προφήτες. Εσύ δεν μπορείς να το υποτάξεις. Άρα μήπως δεν είναι πνεύμα προφητικό. Τέλειωσε η αδερφή. Μου λέει δηλαδή λέει ότι όποιος θέλει μιλάει ξένες γλώσσες, όποιος θέλει σταματάει. Την προφητεία δεν την έχεις και δεν μπορείς να την ελέγξεις. Την ελέγχεις πάρα πολύ καλά. Λες τώρα δεν θα προφητεύσω. Αντιθέτως μάλιστα, πολλές φορές πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου να προφητεύσεις για να φέρει το μήνυμα ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Είναι, και ο Θεός να με συγχωρέσει που θα το πω αυτό, αλλά θέλω να το καταλάβουμε αδερφοί αγαπητοί. Το Πνεύμα το Άγιο είναι πολύ λεπτό, είναι ευαίσθητο, είναι Κύριος των δυνάμεων. Δεν είναι ότι δεν μπορώ να το σταματήσω, αντιθέτως πρέπει να το αφήσεις για να προφητεύσεις. Ο Θεός να μας φυλάει, και αυτό είναι που είπα, το λέω και ο Θεός να με συγχωρέσει και να μας φυλάξει όλους, τα πνεύματα της πονηρίας δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Ούτε ο ίδιος του άλλος δεν ελέγχονται, είναι αγριοκάτσικα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, μεγάλη διαφορά. Πνεύμα το Άγιο είναι ο Κύριός μας, είναι ο Θεός μας, είναι ο αγαπημένος μας, τον Παράκλητο, τι να σας πω, πολύ τον αγαπάω αδελφοί. Πολύ αγαπάω το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αυτό που μας παρηγορεί, που μας ενισχύει, που μας προτρέπει, που μας ησυχάζει, που μας ειρηνεύει, που μας οδηγεί στην αλήθεια του Ευαγγελίου, που μας φέρνει, που μας θυμίζει το Λόγο του Θεού. Είναι θαυμαστό γεγονός που όταν ένας άνθρωπος, μια εκκλησία έχει πνευμάγιο. Θαυμαστό γεγονός. Όμως, εδώ γίνονται τώρα και μερικά λάθη. Και τα λάθη γίνονται περισσότερο από τις γυναίκες. Και το λέει ο Λόγος του Θεού. Και δεν διστάζω να το πω. Τι λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού? Οι γυναίκες θα σιωπώσει εν τη Εκκλησία. Όχι να μην προφητεύουν, αλλά να σιωπούνε. Μάλιστα θα ξεκινήσω από τον Τιμόθεο. Είναι, αν θέλετε να το δούμε μαζί, στη σελίδα 1051. Λέει στη σελίδα 1051 από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 11 εδάφιο, β' κεφάλαιο 11 εδάφιο, «Η γυνίας μανθάνει ενησυχία με τα
πάσης υποταγής. Εις γυναίκα δεν συγχωρώ να διδάσκει, μη δε να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει. Και εδώ τώρα μπαίνουμε, αδελφοί αγαπητοί, στα πνευματικά, πρώτα μες στην οικογένεια. Θα φτάσουμε και στην εκκλησία. Μέσα στην οικογένεια, αν η γυναίκα αυθεντεύει, έφυγε ο παράκλητος. Έφυγε η ειρήνη. Έφυγε η ευλογία του Θεού. Αν η γυναίκα δίνει εντολές τι να κάνει, πώς να το κάνει τον διδάσκει τον άντρα της και επιβάλλεται στον άντρα της, δεν λέω να μην πει τη γνώμη της, προσοχή. Δεν λέω να μην πει τη σκέψη της, αλλά εν τέλει πρέπει να υποταχθεί στον άντρα της. Δεν πρέπει να τον πείσει ντε και καλά, σαν τον πείσει ο Θεός. Όταν η γυναίκα αυθεντεύει, κατευθύνει, δίνει εντολές, θυμώνει, αγριεύει και θέλει να γίνεται το δικό της, έφυγε το Πνεύμα το Άγιο. Και προσέξτε, αδελφοί, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Η πρώτη συνέπεια είναι τα παιδιά να χαθούν. Η γυναίκα γίνεται αιτία να χαθούν και να φύγουν τα παιδιά από την εκκλησία. Όταν η γυναίκα αρχίζει και αισθάνεται ότι έχει εξουσία. Και μάλιστα πώς το λέει ο Λόγος του Θεού. Εις γυναίκα δεν συγχωρώ να αυθεντεύει και να διδάσκει, διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα, και ο Αδάμ δεν επατήθη. Δεν πήγε ο διάβολος να απατήσει τον Αδάμ, δεν μπορούσε. Αλλά η γυναίκα απατήθηκε από τον διάβολο και έγινε παραβάτης. Θα σωθεί δια της τεκνογωνίας, αν μείνει στην πίστη, στην αγάπη και στον αγιασμό, αλλά με τα σοφροσύνης. Μέσα στο σπίτι λοιπόν η γυναίκα σέβεται τον άντρα, υποτάσσεται στον άντρα της όπως η Εκκλησία στον Χριστό, λέει πάρα πολλές φορές τη γνώμη της και πολλές φορές η γνώμη της, αν της δώσει σοφία ο Θεός, έχει αποτελέσματα πάρα πολύ καλά, αλλά είναι μία γνώμη υποτεταγμένης γυναίκας. Όταν η γυναίκα αυθεντεύει, χάθηκε η παρουσία του Θεού. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και δεν είναι πρέπει να θέλει η γυναίκα να δώσει να καταλάβει ο άντρας, αλλά αντιθέτως είναι πρέπει να θέλει η γυναίκα να καταλάβει τι της λέει ο άντρας. Όχι να καταλάβει η γυναίκα, να αγωνίζεται η γυναίκα να πείσει τον άντρα της να καταλάβει, αλλά να έχει την πρόθεση να καταλάβει τι θέλει να πει ο άντρας. Θα συμφωνούνε πάντα, όχι. Αλλά εάν συμφωνούνε καλώς, αν δεν συμφωνούνε, η γυναίκα θα υποτάσσεται και αν έχει πάντα δίκιο ο άντρας, όχι, δεν το λέω αυτό, αλλά θα προσεύχεται και ο Θεός θα τον φωτίσει. Και θα τον φωτίσει. Και όσο πιο πολύ ταπεινώνεται η γυναίκα μέσα στο σπίτι, τόσο πιο πολύ βρίσκει χάρη από το Θεό. Και ενώ ταπεινωνόμενη χαμηλώνει, ο Θεός την υψώνει. Εγώ το έχω δει με τη δική μου τη γυναίκα. Ποτέ δεν μου φέρνε τελευταία παλιά μου. Ποτέ δεν μου φέρνει αντίρρηση. Τώρα όμως που δεν μου φέρνει αντίρρηση, ξέρετε τη σοφία της δίνει ο Θεός. Και τη φοβάμαι. Και τον σοφό άνθρωπο πρέπει να το φοβόμαστε. Εγώ έχω τονίσει πάρα πολλές φορές. Τους πρεσβυτέρους τους φοβάμαι. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν τους λογαριάζει, δεν θα έχει καλό τέλος. Δεν θα έχει καλή συνέχεια. Δεν θα έχει καλή πορεία. Που εξουθενεί τους πρεσβυτέρους. Μα δεν κάνουν ποτέ λάθη. Μωρέ, κάνουμε. Και εγώ το έχω πει, τα πιο πολλά λάθη τα κάνω εγώ. Αλλά έλα που βρίσκω χάρη από το Θεό και μου τα διορθώνει. Τα λιγότερα λάθη τα κάνει η γυναίκα μου. Όταν ταπεινώνεται βρίσκει και αυτή χάρη από το Θεό. Παράδειγμα φέρνω τη γυναίκα μου. Δεν ισχυρίζομαι ότι υπάρχει ανάμεσά μας κανένας αλάνθαστος, ούτε ισχυρίστηκα ποτέ ότι οι πρεσβύτεροι είναι αλάνθαστοι. Ισχυρίζομαι όμως ένα πράγμα. Όταν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των πρεσβυτέρων, τότε είναι ο Θεός εκεί. Γιατί οι πρεσβύτεροι θέλουν να επιβάλλουν ένα τον άλλον. Κανείς μας. Και να σας πω κάτι, μάρτυρες ο Θεός και οι πρεσβύτεροι, ποτέ δεν έχω δώσει εντολή, ποτέ δεν έχω πει θα κάνετε αυτό. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, ούτε στο σπίτι μου δεν το λέω. Όταν όμως τώρα οι αδελφοί, ενώ λέει η Γραφή, πείθεστε και υποτάσσεστε στους προεστώτες σας. Ένας αδελφός ή μια αδελφή δεν υποτάσσεται στους πρεσβυτέρους, αλλά μάλιστα έχει γνώμη, δεν τα κάνουν καλά. Πρώτον δεν ξέρει, ή ένας αδελφός, δεν ξέρει. Λέει γιατί το κάνανε αυτό. Μα δεν ξέρεις γιατί το κάνανε αυτό. Κάτι συμβαίνει για να το πούνε έτσι. Κάτι συμβαίνει για να το κάνουν αυτό. Αλλά δεν μπορούν να τα πούνε όλα. Μάλιστα μέσα στο πρεσβυτέριο υπάρχει και ένας νόμος Θεού ότι ό,τι λέμε ούτε τις γυναίκες μας δεν τα ξέρουν.
Και όποιος αδελφός, πρεσβύτερος ή εργάτης ή διάκονος κάθεται και συζητάει με τη γυναίκα τα πράγματα που μιλάνε στο πρεσβυτήριο, έχασε την παρουσία του Θεού. Κάνει ζημιά, πάθει ζημιά, παθαίνει ζημιά. Πρέπει λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, στα πνευματικά και τις γυναίκες μας να τις διδάσκουμε και τα παιδιά μας να τα διδάσκουμε το Λόγο του Θεού, αλλά και οι γυναίκες μας να είναι έτοιμες να υποταχθούνε. Να είναι έτοιμες να ακούσουνε, δεν είναι καλό να αυθεντεύουνε. Και να ξέρουν ότι η γυναίκα πρώτα απατηθήσα έγινε παραβάτης και απάτησε τον άντρα της. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Η γυναίκα πρέπει λοιπόν να ησυχάζει μέσα στην εκκλησία. Να ησυχάζει μέσα στο σπίτι. Είναι οικοφύλακας. Να φροντίζει τα παιδιά της. Να τα νουθετεί. Να τα συμβουλεύει. Αλλά πάντοτε με το Λόγο του Θεού. Και όταν έρθει ο άντρας να πει πρέπει να το διορθώσεις, όχι να πάρει ένα ξύλο και να τη δέρνει, πρέπει να το διορθώσεις αυτό γυναίκα μου, δεν είναι καλά. Μην προσπαθεί να επιβάλλει. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτό το μάθημα σήμερα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί έχει συνέπειες στην οικογένειά μας. Συνέπειες, θα χάσεις τα παιδιά σου. Δεν γίνεται να τα γλιτώσεις. Όταν δεν υποτάσσεσαι στον άντρα σου, όταν δεν υποτάσσεσαι στους πρεσβυτέρους και δεν πείθεσαι από τους πρεσβυτέρους, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν είναι ότι είναι σοφή, δυνατή, δεν είναι. Τα μωρά του κόσμου του το εκλέγει ο Θεός. Δεν είναι καλύτεροι. Αλλά είναι ο Θεός μαζί τους, εάν αυτοί στέκονται στην πίστη και στέκονται στην ορθοτόμηση του Ευαγγελίου. Και αν δεν έχουν, τότε τους απορρίπτει ο Θεός. Τους βγάζει. Έχετε δει πρεσβύτερο να το βγάλει ο Θεός? Εγώ έχω δει. Είναι φοβερό. Γιατί δεν έδειξε επιμέλεια, γιατί δεν έδειξε αγιασμό, γιατί δεν έδειξε μετάνοια, γιατί δεν έδειξε ταπείνωση. Και λέει ο Θεός, δεν μου κάνεις. Κάτσε λίγο πιο εκεί. Και το αφαιρεί τη δουλειά, του αφαιρεί τη σοφία, του αφαιρεί. Έχετε δει ποιμένα να χάσει την επισκοπή του. Θεός να φυλάει. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Σαούλ μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο Θεός διάλεξε καλύτερο τον Δαβίδ. Γιατί έκανε ό,τι του άρεσε. Μη θυσίασε τους όλους, όχι λέει, εγώ δεν θα τα σκοτώσω όλα τα ζώα των αμαλικητών, τα καλύτερα τα θυσιάσω στο Θεό. Μα δεν θέλει ο Θεός θυσία, θέλει πακοή. Αυτό σημαίνει και σε μια γυναίκα, λέει εγώ προσεύχομαι συνέχεια, αν δεν υποτάσσεσαι στον άντρα σου, ξέχασε να το προσεύχεσαι συνέχεια και προφητεύω. Δεν προφητεύεις, αηδίες λες. Πρώτα θα υποταχθεί στον άντρα σου, πρώτα θα υπακούσει τον άντρα σου και μετά θα εργαστεί στα πνευματικά. Αν ο άντρας δεν αγαπάει τη γυναίκα, μην νομίζει ότι εργάζεται πνευματικά. Όταν δεν τη σέβεται τη γυναίκα, ούτε την αγαπάει, δεν τη φροντίζει, δεν την περιθάλλεται σαν το δικό του σώμα, τι θα κάνει τώρα στην εκκλησία? Και έρχεται ο Θεός και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να πάρει τα παιδιά. Γιατί λέει, δεν κάνεις για πρεσβύτερος εσύ, δεν κάνεις για εργάτης, δεν κάνεις για πρεσβυτέρα, δεν κάνεις για να στηρίξεις εσύ τον άνθρωπο. Αδελφοί αγαπητοί, τα θέματα τα πνευματικά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και πρέπει να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά της γυναίκας. Ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Αυτή είναι η γυναίκα. Έχει πράου και ησύχιο πνεύμα. Και όταν βλέπει την καρδιά της να φουσκώνει και να αγριεύει, πάει να μετανοήσει. Αυτό είναι το πνεύμα το πολύτιμο στο ενώπιον του Θεού. Μια θυμώδης, οργύλος, με αλαζονία, με πείσμα. Αυτή δεν μπορεί να συνεργαστεί ο Θεός. Και είναι τόσο χρήσιμες οι γυναίκες μέσα στην εκκλησία και μέσα στην εκκλησία. Τόσο χρήσιμες. Είχα ακούσει μια αδελφή παλιά που ερχόταν στην εκκλησία. Θα σας το πω και ο Ρασπιαρή, γιατί δεν είναι εδώ. Είναι η αδελφή Σμήνη. Μου είχε πει κάτι που με χτύπησε στην καρδιά. Μου λέει, αδελφέ, εγώ τον αδελφό τον Νίκο τον ακολουθώ και τον υπακούω πάντοτε εκτός από την αμαρτία. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να υποτασσόμεθα και να υπακούμε εκτός από την αμαρτία. Αν έρθει ένας πρεσβύτερος και σου πει πάμε να λατρεύσουμε άλλους θεούς, θα του πει σταμάτα. Δεν το συζητάμε. Αλλά ό,τι και να σου πει πρέπει να υποταχθείς. Δεν υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί, νομοθεσία μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Υπάρχει μόνο ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό τον άντρα σας, αδελφές μου, σας παρακαλώ να υποτάσσεστε, να τους σέβεστε, να τους αγαπάτε, να τους φροντίζετε και θα δείτε
πώς ο Θεός θα σας πάρει και θα σας υψώνει, θα σας υψώνει, θα σας υψώνει και θα σας βλέπει ο άντρας σας και θα σας σέβεται. Εάν δεν το κάνετε αυτό και αγριεύετε και θυμώνετε και προσπαθείτε να επιβάλλετε, δεν θα μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι ο άντρας σας. Δεν την αντέχω, το έχω δει και αυτό. Αδερφέ Γιώργο, ξέρεις τα πει, μου λέει, δεν την αντέχω. Θέλει πάντοτε να γίνεται το δικό της στο σπίτι. Δεν την αντέχω. Είναι φοβερό. Να σου πει ο άντρας σου, μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν σε αντέχει. Μετά ούτε τα παιδιά μπορείς να κρατήσεις, ούτε δεν μπορείς να κρατήσεις. Ούτε, που, τι θα βλέπουν τα παιδιά, πού θα βλέπουν. Αντιθέτως, μάλιστα, ενώπιον των παιδιών, καλύπτουμε ένας τον άλλον. Και λάθος να κάνει η γυναίκα μου, πάω και λέω, δεν έκανε λάθος. Όχι λέω ψέματα, αλλά τη δικαιολογώ. Και ψάχνω να βρω δικαιολογητικά. Και ακόμη περισσότερο κάνει η Άννα για μένα. Ψάχνει να βρει δικαιολογητικά. Επίσης, αδερφοί, προσέξτε το, σας παρακαλώ πολύ. Μη λέτε λόγια κακά στα παιδιά σας. Όχι, δεν είναι βρώμικα λόγια. Μη γέννητο. Αλλά μην κατηγορείτε. Δεν σε αγαπάνε, παιδί μου. Δεν μας αγαπάνε. Πω πω, το έχω δει αυτό, αδελφοί μου. Και είδα την καταστροφή. Δεν μας αγαπάνε εμάς. Πώς δεν σε αγαπάνε. Δεν μας φροντίζουν. Μην το λέτε ποτέ, αδελφοί, αυτό. Πρώτον, δεν είναι αλήθεια, η καρδιά σου έχει πλανήσει, και δεύτερον είναι ζημιογόνο. Και έτσι να είναι, αν εμένα έχει χαλάσει η καρδιά μου και δεν σε αγαπάω πολύ, θα πας να με δικαιολογήσεις στα παιδιά σου, στους αδελφούς. Θα καλύπτουμε, θυμηθείτε αδελφοί, τον Νόε με το Σιμ, το Χάμ και τον Ιάφε. Γυμνώθηκε, έκανε λάθος, μέθησε. Το αποτέλεσμα όμως να εξετάσουμε. Και ξέρετε, αδερφοί, αγαπητοί, να το εξετάσουμε το αποτέλεσμα. Και ξέρετε, μετά δύσκολα διορθώνονται τα πράγματα. Πολύ δύσκολα διορθώνονται. Όταν κατηγορείς τα παιδιά τον άντρα σου, όταν κατηγορείς τα παιδιά τη γυναίκα σου, όταν κατηγορείς τα παιδιά την εκκλησία, τους πρεσβυτέρους, τους αδερφούς, τον πω, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες και δεν διορθώνονται, αδερφοί μου, αγαπητοί. Δεν διορθώνονται. Να καλύπτουμε. Θυμάστε το Νόε και το Σιμ και το Χάμ και τον Ιάφε. Αμάρτησε, γυμνώθηκε. Ποιος ο Νόε, ακούτε τώρα, άνθρωπος είναι. Άνθρωποι είμαστε, αδερφοί. Γυμνώθηκε, μέθησε και γυμνώθηκε. Και μόλις το πήρανε ήδη στα παιδιά, ο Σιμ και ο Ιάφεθ πήρανε, λέει, μια σεντόνι, γυρίζανε με το πίσω και πηγαίνανε να το σκεπάσουν. Ο Χάμ, λέει, κάθισε, έβλεπε τη γυμνότητα του πατέρα τους και γέλαγε. Και ξύπνησε την άλλη μέρα ο Νόε. Και του λέει του Χάμ, δούλος θα είσαι των αδελφών σου. Δούλος θα είσαι των αδελφών σου. Και ακόμη οι Χαμίτες είναι δούλοι. Και δεν θα γίνουν ποτέ ελεύθεροι. Μη χάσουμε, αδελφοί αγαπητοί, την ελευθερία μας. Ξέρετε πόσο εύκολα χάνεται η ελευθερία. Πάρα πολύ εύκολα. Και τι ωραία είναι που να έχουμε παρησία. Η ελευθερία μας πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να τη χάσουμε. Από ένα λάθος, από μια παράβαση, από μια ασέβεια, ο Θεός να μας φυλάει. Αγαπημένα μου αδέλφια, ο Λόγος του Θεού στα πνευματικά είναι τόσο καθαρός, αλλά για να τον ακολουθούμε. Δεν τον ξέρουμε, ούτε μπορούμε να τον ερευνήσουμε φυσικά, με φυσικό τρόπο. Πρέπει απαραίτητα να βλέπουμε το Λόγο του Θεού και να περπατάμε, και αυτή είναι η ασφαλειά μας. Αυτή είναι η ασφαλειά μας. Ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο του Θεού, και θέλω να πω ότι όπως τα χαρίσματα, αδερφοί, είναι πάρα πολύ χρήσιμα μέσα στην Εκκλησία, έτσι και οι γυναίκες είναι πάρα πολύ χρήσιμες μέσα στο σπίτι. Και καλό είναι, και οι άντρες βέβαια είναι πολύ χρήσιμοι, και το άλλο μάθημα που θα κάνουμε θα είναι για τους άντρες, ιδιαίτερα για τους πρεσβύτερους, για τους διακόνους, για τους ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν για το Θεό. Σήμερα όμως, αδερφοί αγαπητοί, θέλω να επιμένω λίγο στις γυναίκες, στις δικές μας, στις γυναίκες μας, στις μητέρες μας, στις κόρες μας. Προσέξτε, αδερφές αγαπητές, μη λέτε πολλά. Εν τη πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Μη λέτε. Και τι έκανε αυτός και τι δεν έκανε αυτός, μην κουτσομπολεύετε. Είναι να είμαστε βραδείς εις το να λαλούμε και ταχύς εις το να ακούμε. Κάθε τέτοιες κινήσεις επαναλαμβανόμενες και ενέργειες
έχουν πολύ κακά αποτελέσματα που δεν διορθώνονται εύκολα. Τώρα, αδελφοί αγαπητοί, να μετανοήσουμε και πάντα να μετανοούμε. Στα νέα ζευγάρια που έχουν μόλις παντρευτεί, που πρόκειται να παντρευτούν ή που είναι και λίγο καιρό παντρεμένοι, προσέξτε τους άντρες σας, αδελφές. Είναι ο Κύριός σας. Έτσι τους παρουσιάζει ο Θεός. Προσέξτε τους γονείς σας. Τους θυμάται για να γίνετε καλό σε εσάς. Δεν σημαίνει ότι οι άντρες είναι τέλειοι. Έχουν λάθη. Έχουμε, αδελφοί, λάθη. Το ξέρουμε. Εγώ το τονίζω και το επαναλαμβάνω και το εννοώ. Τα πιο πολλά λάθη από όλους τους πρεσβυτέρους θα κάνω εγώ. Αλλά σας βεβαιώνω και ευχαριστώ τον Θεό ότι βρίσκω χάρη από τον Θεό. Και αντιπάω και λέω, Κύριε, μη φοβάσαι, εγώ θα το διορθώσω. Και τα διορθώνει. Αλλά προσέχετε τους άντρες σας, να τους αγαπάτε, να τους θυμάτε, μην τους βαρύνετε. Μην τους κάνε και τούτο, κάνε και εκείνο, τεμπέλης είσαι, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Αφήστε τους ελεύθερους να εργαστούν το έργο του Θεού. Μην τους δεσμεύσετε. Προσέξτε, αδερφές, τους πρεσβυτέρους μέσα στην εκκλησία. Προσέξτε τους. Να τους φοβάστε. Με φόβο Θεού, Άγιο. Ο Θεός τους έχει βάλει. Θα κάνουν λάθη, δεν πειράζει. Αλλά θα τα διορθώσει ο Θεός. Εσείς να κερδίσετε την ευλογία του Θεού. Εσείς να κερδίσετε την ευλογία του Θεού. Αυτό που μας δεν ενδιαφέρει δεν είναι να δικαιωθεί κανείς από εμάς. Τι θα κερδίσεις, αδερφή, αν έχεις δίκιο και σου πει κάποιος πραγματικά έχεις δίκιο. Λοιπόν, το δίκιο μας θα κοιτάξουμε ή την ευλογία του Θεού. Σας λέω ότι δεν θα ευλογηθείτε από το Θεό επειδή έχετε δίκιο. Θα ευλογηθείτε από το Θεό επειδή υπακούετε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και είναι η ευλογία του Θεού. Και οι άντρες να προσέχουμε τι λέμε. Προσέχουμε τι λέμε. Προσέχουμε πώς τα λέμε. Μην είμαστε πικροί με τις αδελφές μας. Μην είμαστε πικροί με τις γυναίκες μας. Να απολαμβάνουμε και εμείς την ευλογία του Θεού. Είναι εύκολο την αδύναμη γυναίκα σου να τη σπρώξεις. Είναι εύκολο να την εξουθενήσεις, να την ταπεινώσεις. Είναι εύκολο. Τι θα σου κάνει, σε δεν μπορεί. Είναι εύκολο. Αλλά με το Θεό πώς θα τα βγάλεις πέρα. Πώς θα τα βγάλεις πέρα με το Θεό. Αδελφοί, αγαπητοί, μέσα στην Εκκλησία μας ενδιαφέρει ο Θεός. Μας ενδιαφέρει η χάρις του Θεού, η εύνοια του Θεού. Μας ενδιαφέρει ο λόγος του Θεού. Τελειώνοντας, αδερφοί αγαπητοί, θέλω να προσθέσω μία ακόμη λεπτομέρεια για τις γυναίκες. Αδελφές, σας έχει δώσει χάρη ο Θεός να μην φοβόσαστε. Γιατί είσαστε αποκομμένες μέσα στην προστασία του Θεού, μέσα στην παρουσία του Θεού από τα παιδιά. Ο άντρας φοβάται πιο πολύ, το ξέρετε. Ο άντρας φοβάται πιο πολύ. Έχει πιο πολλές επιθέσεις. Μην νομίζετε ότι είναι επειδή είναι παλικάρια, τι παλικάρια είναι. Το Θεός έχει φτιάξει να είναι λίγο πιο δυνατή από τις γυναίκες. Σιγά. Ο άντρας όμως φοβάται. Φοβάται. Φοβάται την υγεία του. Η γυναίκα δεν φοβάται. Έχετε δει τους άντρες όταν έχουν λίγο πυρετό. Οχ, έτσι κοιμάνωστο. Φέρω μου φάρμακα. Έτσι κοιμάνωστο. Όλα τα φάρω. Πυρετό έχω. Πόσο έχεις, παιδί μου, 37 και 2. Πάπα, 37 και 2. Τι έχεις, το κεφάλι μου πονάει. Λες να ανέβει και η πίεση. Φιου. Οι άντρες φοβόνται. Αυτή είναι η αλήθεια. Φοβόνται για την υγεία τους. Έχουν ανασφάλεια. Φοβόνται για τη δουλειά τους. Κι αν με απολύσει. Θυμάμαι μια φορά, με είχε πιάσει αυτός ο φόβος του να με απολύσουν, χρόνια τώρα, όταν ήμουν στην προηγούμενη δουλειά και τη νύχτα δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Πω, και τι θα κάνω. Και έρχεται ο Κύριος μου και μου λέει, σήμερα έχεις δουλειά. Λέω, ναι Κύριε, αύριο. Ναι, τι σε νοιάζει για μεθαύριο, εγώ θα με ρυμνήσω. Αυτό δεν το έχουμε όμως εμείς οι άντρες, φοβόμαστε. Οι γυναίκες δεν φοβόνται. Και δεν πρέπει να φοβόνται, ακούτε τι ωραία που το λέει ο λόγος του Θεού. Αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώησιν, γιατί μπορείτε. Μπορείτε να μη φοβόσαστε μηδεμίαν πτώησιν. Τώρα γιατί δεν ξέρω. Και να σας πω και κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει να μάθω. Αλλά δέστε έναν άντρα άρρωστο πώς φοβάται και δέστε και μια γυναίκα, ούτε στο νοσοκομείο πηγαίνετε, τίποτα, πρέπει να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Το στο γιατρό. Έχει
όχι αδυναμία, έχει ανασφάλεια ο άντρας. Εγώ το πιστεύω και το καταλαβαίνω και το εξηγώ. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η εξήγησή μου, δική μου είναι. Άρα δεν είναι σωστή, αλλά τέλος πάντων θα σας την πω. Γιατί ζει μέσα στον κόσμο. Έχει πολλές επιθέσεις. Είναι όλο έξω από το σπίτι. Όλο έξω από το σπίτι είναι. Εγώ τι να σας πω, φεύγω το πρωί και γυρίζω το βράδυ. Ξέρετε τι αντιμετωπίζουμε. Τι αντιμετωπίζουμε. Και βέβαια επειδή είμαστε και παιδιά του Θεού, έχουμε και τις επιθέσεις του εχθρού. Πατέρας φοβάται, έχει μια δουλειά, μην πέσει έξω. Η γυναίκα δεν φοβάται. Και να σας πω και κάτι άλλο. Οι γυναίκες είναι πιο εργατικές από τους άντρες. Έχουν πιο μεγάλες αντοχές. Εργάζονται πιο πολύ. Για κάτσε τώρα να γεννήσεις παιδί, αδερφέ, και μετά να πρέπει να το πλένεις, να το καθαρίζεις, να το θυλάζεις, να μην κοιμάσαι τη νύχτα. Εγώ βλέπω τώρα την κόρη μου τη Χριστίνα και τα έχω χάσει, γιατί με τη γυναίκα μου τα καταλάβαινε αυτά. Πώς μεγάλωσε 4 παιδιά. Και έχω βρει τη δικαιολογία. Η χάρη του Θεού. Είναι η χάρη του Θεού. Αλλά κούραση, δεν είναι αστείο πράγμα. Κούραση. Έφευγα, εγώ πήγαινα στη δουλειά, 4 παιδιά να μεγαλώσει. Τα έφερα στην εκκλησία, δεν είχε λείψει μια μέρα από την εκκλησία. Τώρα βλέπω τη Χριστίνα. Άρρωστο λέει το μωρό διάρρεια. Ξύπνια η Χριστίνα. Άρρωστο ο Κωνσταντίνος μετό. Ξύπνια η Χριστίνα. Πάρει, κοιμάται και πάει στη δουλειά. Και έχει τη δικαιολογία, αύριο δουλεύω. Οι γυναίκες έχουν και φοβόνται λιγότερο και μεγαλύτερες αντοχές, γι' αυτό και ζουν και πιο πολλά χρόνια. Πιο πολλά χρόνια ζουν. Είναι πιο ανθεκτικές. Δεν ξέρω, έτσι τους έχει κάνει ο Θεός. Αλλά αυτό, αδερφοί, να το χρησιμοποιούμε για την ευλογία του σπιτιού μας. Είναι ωραίο να αφιερωθείς στο έργο του Θεού. Ωραίο. Είναι ωραίο να πεις στον άντρα σου, το βλέπω σε μερικούς αδελφούς και χαίρεται η ψυχή μου. Η γυναίκα μου έτσι έκανε μερικές φορές. Φύγε, πήγαινε στο έργο του Θεού, εγώ θα κάτσω σπίτι, εγώ θα τα καταφέρω. Και είναι και μερικές, εγώ θα καταφέρω τι, εγώ θα μείνω στη δουλειά, φύγεσαι, εγώ θα μείνω στο σπίτι, φύγεσαι, εγώ θα μείνω στα παιδιά. Και πόσο χαίρομαι. Και αυτές τις ευωδώνει ο Θεός. Και ό,τι κάνουν γίνεται χρυσάφι. Θα βλέπεις μια γυναίκα είναι μόνη της, δεν έχει άντρα, χείρα, χωρισμένη. Το σπίτι ρολόι. Έχετε δει άντρα μόνο του. Αχούρι το σπίτι. Αχούρι. Μέρα αν λείψει μια μέρα, καλά εγώ είμαι και ιδιαίτερη περίπτωση. Άμα λείψει μια μέρα η γυναίκα μου πάει το σπίτι. Διαλύθηκε. Αδερφοί, αδερφές, αγαπητές, είσαστε πολύ χρήσιμες. Εγώ λέω ότι το ωραιότερο δώρο που είχε κάνει ο Θεός στον Αδάμ ήταν η Εύα. Και το ωραιότερο δώρο που είχε κάνει ο Θεός σε μένα ήταν η Άννα. Και μάλιστα ρώτησα μια φορά και αδερφό, τι λέω, ποιο είναι το ωραιότερο δώρο που έχει κάνει σε σένα ο Θεός? Και μου λέει η γυναίκα μου. Αλήθεια είναι αυτό. Η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά να είσαστε πραγματικά δώρο Θεού. Ταπεινές, ποτέ ταγμένες, όπως το διάβασα και θέλω μια φορά ακόμη να το διαβάσω. Πράω και ησύχιο πνεύμα. Εύχομαι στις αδελφές μας, γυναίκες μας, ο Θεός να σας ευλογήσει πολύ. Προσέξτε την καρδιά σας, προσέξτε το στόμα σας, προσέξτε τις σκέψεις σας. Εάν λίγο δώσετε στο Θεό, ο Θεός θα σας δώσει πάρα πολλά. Και μια τελευταία συμβουλή και συγχωρέστε με για τη συμβουλή. Υποτεταγμένες στους άντρες σας και υποτεταγμένες στους πρεσβυτέρους και στους ανθρώπους που ο Θεός έχει βάλει στην Εκκλησία. Δεν ξέρεις καλά τα πράγματα. Έχεις άλλα χαρίσματα, αλλά δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα. Εύκολα σε κοροϊδεύει ο εχθρός, η καρδιά σου και ο κόσμος. Λίγο πιο εύκολα τον άντρα. Λίγο πιο εύκολα. Κύριος να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε τον ύμνο 200.